Και βρεθήκαμε εδώ γιατί πρέπει να συζητήσουμε ένα θέμα. Είναι η Δήμητρα Σωτηρίου εδώ. Ψυχολόγος γνωστική επιστήμων. Γιατί θέλουμε να. Ξέρεις τι θέλουμε να μάθουμε. Επειδή υπάρχει αυτή η επικαιρότητα η οποία είναι αρκετά βαριά. Με την υπόθεση με το βιτριόλι, την οποία τη συζητάει όλη η Ελλάδα παντού. Mm-hmm. Και εξακολουθεί να είναι πολύ σημαντικό θέμα και στα πολύ. Site και στα δελτία ειδήσεων. Απλώς έφερε στην επιφάνεια κάτι το οποίο ήταν λίγο σαν ανέκδοτο στη δεκαετία του 80 και 90 όταν μεγαλώναμε εμείς. Ναι. Το οποίο ανακαλύψαμε τελικά υπάρχει και στις μέρες μας και είναι και λίγο πιο σοβαρό από ό,τι φαίνεται. Που είναι ο εθισμός. Στις χαρτομαντία, στην καφεμαντία, στην... δηλαδή υπάρχει ένα μέρος του κόσμου το οποίο πηγαίνει πολύ συχνά και βασίζεται, όπως αποδείχτηκε ναι, κιόλας, ναι, ναι, ναι. Βασίζεται σε λόγια τα οποία του λέει κάποιος ο οποίος του διαβάζει mm-hmm. το φλιτζάνι, του διαβάζει το χέρι, του διαβάζει τα χαρτιά, του λέει τα... δεν ξέρω πώς λέγονται και όλα αυτά. Με ακραίες περιπτώσεις όπως είναι αυτή που συνέβη, αλλά φαντάζομαι και πράγματα που επηρεάζουν την καθημερινότητα, τη σχέση σου. Την τσέπη σου, έτσι φυσικά, δεν είναι. Φυσικά, σίγουρα και την τσέπη σου. Αλλά αξίζει κανείς να το δει και λίγο ως ένα εμπόρευμα, το οποίο πουλιέται ναι. στην κοινωνία. Υποστηρίζεται από την κοινωνία και αναδύεται μέσα από την λογική ότι μπορεί να σε απαλλάξει, να σου προσφέρει μια δύναμη, να αποκτήσεις τη δύναμη για την ευτυχία, την επιτυχία. Βέβαια. Τι είναι αυτό που οδηγεί έναν άνθρωπο στη χαρτορίχτρα ή στο μάντι ή στο στον καφετζού, καφετζής, δεν ξέρω τι είναι. Είναι το άγχος, είναι η αβεβαιότητα, έτσι δεν είναι. Πρώτον είναι το άγχος να ανταπεξέλθεις τόσο στις προσωπικές σου προσδοκίες και επιθυμίες, αλλά και στις κοινωνικές. Από την άλλη μεριά υπάρχει μια συναισθηματική ανασφάλεια. Σίγουρα συνοδεύεται όμως από συναισθηματική ανασφάλεια του ανθρώπου. Πολύ συχνά υπάρχει και συνωσιρότητα, δηλαδή κάποια διαταραχή, συνήθως στη διάθεση διαταραχή. Οπότε όλα αυτά μαζί συνθέτουν, ας πούμε, το προφίλ mm-hmm. ενός ανθρώπου. Ναι, αλλά δεν είναι διαφορετικοί άνθρωποι αυτοί που πάνε. Δεν είναι καθόλου διαφορετικοί. Όχι, δεν είναι. Δηλαδή, για να είμαστε δίκαιοι όλοι. Έχεις ακούσει και πολύ πετυχημένους και πάρα πολύ γνωστούς ανθρώπους οι οποίοι έχουν συμβούλους. Έχουμε ακούσει φίλους μας που ψάχνουν και πάνε και αυτό, επειδή είναι και λίγο. Είχα την εντύπωση ότι έχει ξεπεραστεί. Κι εγώ, γι' αυτό σου είπα ότι στα 90's το είχαμε σαν παιχνίδι. Δηλαδή, ακόμη κι αν πεις αυτό, ότι ξέρεις τι, σαν κοινωνικό πείραμα, αν το κάνεις στην παρέα σου, και πεις ότι, ξέρεις τι, υπάρχει μία, ξέρω εγώ, στο τάδε που λέει το χαρτιά. Θα δεις ότι το ενδιαφέρον των ανθρώπων θα σου πει, ναι, πού, πώς θα παίρνει. Mm-hmm. Και ο καθένας μπορεί να ταυτιστεί ανάλογα με τα ερωτηματικά που έχει μέσα του για το τι μπορεί να του πει. Μπορεί να είναι ερωτικά, μπορεί να είναι επαγγελματικά, μπορεί να, είναι, να έχει ναι. να κάνει με τις σχέσεις των ανθρώπων. Πότε γίνεται επικίνδυνο, πότε πάβει να είναι ένα παιχνίδι χαριτωμένο να το δοκιμάσω και γίνεται πια εθιστικό. Μπορεί να γίνει επικίνδυνο όταν υπάρχει μια έντονη συχνότητα και αυτό λειτουργεί λίγο λυτρωτικά. Όσο πιο πολύ πάω, με ανακουφίζει από το άγχος που ήδη νιώθω, αυτή την συναισθηματική δυσφορία, ναι. την ανασφάλεια. Οπότε, όταν στο άκουσμα λειτουργεί. Κοίταξε, και η δουλειά αυτών των ανθρώπων είναι να σου δημιουργούν την ανάγκη. Είναι και μερικοί που πας και είναι και δυσάρεστοι. Ναι. Η ανάγκη ήδη υπάρχει. Η ανάγκη δηλαδή να απαντήσω σε δικά μου προσωπικά ερωτήματα, να καλύψω δικές μου προσωπικές ανάγκες, αδυναμίες, υπάρχει ήδη. Είναι εκεί, είναι υπαρκτή σε μένα. Άρα οτιδήποτε μου προσφέρεται το οποίο σωστά. θα μου καλύψει αυτή την ανάγκη, είναι καλοδεχούμενο. Πώς εξηγείς το γεγονός ότι αν ρωτήσεις φίλους γνωστούς ή κάποιος μπορεί να έχει προσωπική εμπειρία, ότι την πρώτη φορά σου λένε έπεσε μέσα, μου τα βρήκε όλα. Δηλαδή, τι είναι αυτό. Είναι η ανάγκη να πιστέψουμε ακόμη και δυσνόητα πράγματα ή να συνδέσουμε πληροφορίες και να βγάλουμε αποτέλεσμα. Δεν ξέρω αν είναι διάβασμα, είναι αλλά αυτό που λέμε το. Η ψυχρή ανάγνωση που μπορεί να κάνουν για το πώς είσαι, πώς φέρεις, ακόμα και η γλώσσα του σώματος πολλές φορές. Υποδηλώνει πράγματα, δίνει πληροφορίες για τον εαυτό σου. Οπότε είναι πολύ πιο εύκολο ο άλλος να πει, να υποθούν πράγματα τα οποία έχεις ανάγκη να ακούσεις και να δώσεις και απαντήσεις. Γιατί συνήθως οι άνθρωποι αυτοί που επισκέπτονται ή χρησιμοποιούν τέτοιου είδους μεντικές πρακτικές έχουν και αυτήν την ανασφάλεια ότι τελικά όποια απόφαση και να πάρω θα είναι λάθος. Mm. Άρα κάποιος άλλος πρέπει να μου δείξει το δρόμο. Τι είναι αυτό που ξεχωρίζει τον άνθρωπο που μπορεί να πάει μία φορά για πλάκα με τον άνθρωπο που θα πάει και θα μείνει. Mm-hmm. Είναι καταρχήν προσωπικά χαρακτηριστικά του κάθε ανθρώπου, τις ιδιοσυγκρασίες του, του χαρακτήρα του, αλλά και τις αδυναμίες που μπορεί να εκφράσει στη διάρκεια της ζωής του ως προς τις πεποιθήσεις που έχει για τη ζωή εν γέννη. Mm. Άρα μπαίνει σε μια διαδικασία η συλλογιστική του να γίνεται συναισθηματική, που αυτό τι σημαίνει. Υπάρχει μια γνωστική παράφραση. Δηλαδή, το συναίσθημα σαν να επισκιάζει με κάποιο τρόπο τη γνώση, την αντίληψη που έχει για τα πράγματα. Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.